Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι στους καιρούς που ζούμε υπάρχει μια απέτηση για πολιτικές ουσίας. Και οι πολιτικές ουσίες διεκδικούνται και από τις δύο πλευρές που αντιπαλεύουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Και από την πλευρά όποιον αντιπαλεύει αυτό το οικοδόμημα που στείνει, να το πούμε έτσι, πολύ γενικά, οι δυνάμεις του κεφάλαιου σε όλο τον κόσμο, αλλά και από την πλευρά των υποτελών τάξεων, δυνάμεων, δημιουργών του πλούτου, αλλά και, πώς το λένε, που επιδιώκουν ή θέλουν να διευθύνουν διαφορετικά ολόκληρη την κοινωνία. Μια πολιτική ουσίας πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα, να εκφράζει πραγματικές δυνάμεις, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή αντίστοιχες ανάγκες. Και πρέπει να έχει δυναμική, δεν πρέπει να είναι μια ιδεοληψία, δεν πρέπει να είναι μια νοσταλγία, δεν μπορεί να είναι ένας ρομαντισμός για επιστροφή σε ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια, ούτε καν κάποιο στερεότυπο που μάθαμε στα πιο μικρά μας χρόνια. Μια πολιτική ουσίας, αν εκφραστεί, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες κρίσης σαν αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Μπορεί μια δύναμη από 5% να την εκτινάξει στο 27%, μπορεί να αναδείξει ένα νέο κόμμα, μπορεί να αναδείξει νέες οντότητες που συγκρούονται μέσα στην κατάσταση, όπως είναι ο Βορράς και ο Νότος στον χώρο της Ευρώπης, μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη πολιτική κρίση ή να κινητοποιήσει τεράστιες δυνάμεις, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό ρεύμα διεξόδου, μπορεί να βάλει σε κρίση θεσμούς, πολιτικές, εργαλεία, όπως ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν οικοδόμημα ή ακόμα και το ευρώ, μπορεί να γεννήσει νέα εργαλεία διαχείρισης μέσα στην κρίση, όπως ήταν η Τρόικα, τα μνημόνια, τα τελεσίγραφα, τα εμπάργο, οι αποικίες χρέους, οι στραγγαλισμοί όπως έγιναν στην Κύπρο, η φυγή προς τα μπρος διαφόρων δυνάμεων, αυτός είναι ο γερμανικός εκβιασμός και πειρασμός, να κάνει μια φυγή προς τα μπρος και πώς θα κάνει, ή ακόμα και να δημιουργήσει ρήγματα και κινήσεις στις τεκτονικές πλάκες μιας παγκοσμιοποίησης που προχωράει όχι βάσει σχεδίου ή βάση ενός σενάριου, αλλά μέσα από τη διαπάλη παγκόσμιων δυνάμεων και τάσεων που υπάρχουν στο σύγχρονο, να το πούμε, γίγνεσθε. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε για μια πολιτική ουσίας, πρέπει να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις διαστάσεις που έχουν κάποια πράγματα, αλλά και τις χωρητικότητες που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε τις διαστάσεις μιας κοινωνικής πολιτικής, τις διαστάσεις της Ευρώπης, πώς την αντιλαμβανόμαστε, μιας πολιτικής γραμμής, μιας κυβέρνησης αριστεράς, του ευρώ, αν είναι ταμπού, αν πρέπει να μην γίνει καμία θυσία γι' αυτό ή αν είναι το νόμισμά μας, τη διάσταση του υπερεθνικού, του διεθνικού και όχι ακριβώς του διεθνιστικού που είχαμε μάθει μονάχα να αντιλαμβανόμαστε σαν αλληλεγγύη προς κάτι. Και όταν μιλάμε για τις νέες χωρητικότητες, πρέπει να δούμε τι χωρητικότητες έχει το σύγχρονο κράτος, η οικονομία, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η πολιτική, η σχέση του διεθνικού και του εθνοκρατικού χώρου άσκησης πολιτικών και η σημασία τους, καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος του αγώνα, του κινήματος, ταξικής πάλης μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επομένως, αν θέλω να μιλήσω λίγο για την ευρωπαϊκή διάσταση, θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τις σκέψεις μου, για να πάω πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος δεν φτάνει, σε σχέση με τον ευρωπαϊσμό, τον ευρωσκεπτικισμό και την άλλη Ευρώπη. Καταρχάς, ο ευρωσκεπτικισμός, αντί να καταδικάζεται απερίφραστα και ιδιαίτερα από δυνάμεις αριστεράς, πρέπει να τον θεωρήσουμε φυσιολογική κατάλυση συγκεκριμένης οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της βαθύτατης κρίσης του ευρωπαϊσμού. Ευρύτατες μάζες όλη την Ευρώπη δεν πιστεύουν πια ότι υπάρχει ένα κοινό σπίτι που συγκλίνει, που φέρνει ελευθερία, δημοκρατία, ευημερία για όλους, αυτά κτλ. Αυτή η τεράστια κρίση του ευρωπαϊσμού, αυτού του αφηγήματος που προχώρησε την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα για μερικές δεκαετίες, σήμερα είναι σε βαθύτατη κρίση. Και επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αναγνώριση αυτής της βαθύτατης κρίσης. Άρα αυτή η γενική κρίση του ευρωπαϊσμού βασίζεται σε μια γενική κρίση προσανατολισμού, αλλά και μια γενική κρίση των βασικών πολιτικών και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη γενικά. Και υπάρχει και μια κρίση ακόμα και του ευρωρεαλισμού.
Γιατί πάρα πολλοί κόσμος είχε αποδεχτεί την ιδέα της Ευρώπης σαν ένα πιο καλό αναγκαίο κακό, να το πω έτσι, σε σχέση με τα υπόλοιπα πράγματα και τις υπόλοιπες κοινωνίες που υπήρχαν είτε στην ασιατική πλευρά είτε πέρα του Ατλαντικού. Η ευρωπαϊκή διάσταση, αν μιλάμε για μια διάσταση, δεν ακυρώνεται, δεν καταργείται, δεν υπάρχει μια πολιτική ή μια εναλλακτική που να την αγνοήσει ή που να την καταργεί ταχυδακτηλουργικά. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Και επίσης αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση δεν είναι εφαρμογή ενός σχεδίου, το σενάριο δεν ήταν γραμμένο από την αρχή, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια μεγάλη ιστορία που έχει μια μεγάλη σημασία και σε αυτό παρεμβήκανε πολλοί παράγοντες, ακόμα και το κίνημα, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Και βεβαίως εδώ πέρα ισχύει αυτό που λέμε η ετερογωνία των σκοπών και των επιδιώξεων, δηλαδή δεν είναι ότι ακριβώς αυτό που γίνεται είναι αυτό που έχει κάποιος ή ένα επιτελείο ή μια δύναμη ή που θέλει να την εφαρμόσει. Συνεπώς πρέπει να αντιληφθούμε την ευρωπαϊκή διάσταση σαν κάτι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας που προχωράει σε μια τεράστια καταστροφή, χωρίς τους δογματισμούς του ευρωπαϊσμού, ότι γενικά η Ευρώπη είναι κοινό σπίτι ολωνών, χωρίς την αναδίπλωση του ευρωσκεπτικισμού. Ο ευρωσκεπτικισμός δεν μπορεί να δώσει καμία διέξοδο και επίσης σε συνάρτηση με τις ανάγκες μιας διεθνικής πάλης και διάστασης με κύριο χώρο έκφραση υλοποίησης και άσκησης πολιτικής μέσα στο έθνος κράτος όπου ζούμε και που η διάστασή του όμως του έθνους κράτους μεταβάλλεται και η χωρητικότητά του μεταβάλλεται μέσα από τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης. Επομένως δεν νοείται ως επιστροφή και αναδίπλωση. Και επομένως εδώ πρέπει να ζητήσουμε κράτος, ρήγματα, χώρες, συμμαχίες μέσα σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον που είναι διαρκώς διαμορφωμένο. Περνάω πολύ γρήγορα, είχα μια αναφορά στην Ευρώπη και στα κινήματα που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω μόνο μια αναφορά να κάνω για να κατανοηθεί η σημασία από τις ευρωπορίες που θυμόσαστε και από το αντιπαγκοσμιωτικό κίνημα και τις συναντήσεις σε κάθε μεγάλη συνάντηση κτλ. Σταθμός ήταν, αν μιλήσουμε για σταθμούς δηλαδή μεγάλους, τα δημοψηφίσματα σε Γαλλία και σε Ολλανδία, που δεν γίνανε με συνθήματα έξω από το ευρώ ή κάτι διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνανε με απλό πράγμα ότι δεν θέλουμε τη συνταγματοποίηση του νομοθετησμού και αυτά όμως επέδρασαν σε όλη την αρχιτεκτονική και αν θέλετε γκρέμισαν τον άξονα Γαλλίας-Γερμανίας και άφησαν το πεδίο πιο ελεύθερο, το πω έτσι, στους Γερμανούς να προχωρήσουν στην οικοδόμηση μιας γερμανικής Ευρώπης το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω από την Ευρώπη και το ζήτημα είναι με ποια πολιτική. Έχουν ανοίξει όλα τα θέματα, τα πάντα. Για παράδειγμα, για το ευρώ σήμερα συζητάει όλη η αριστερά της Ευρώπης. Σε Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία. Μπαίνει το θέμα των νέων αποικιών χρέους. Μπαίνει το ζήτημα του Βορρά Νότου και πώς το αντιλαμβανόμαστε. Μπαίνει το ζήτημα της γερμανικής Ευρώπης και τι στάση κρατάμε απέναντί της. Συνεπώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνονται μεγάλες προσεγγίσεις και τακτικές και πρέπει να βρούμε πολιτικές για μια κριτική αυτής της υπαρκτής Ευρώπης, που δεν εκφράζει ούτε τους λαούς ούτε την εργατική τάξη που ζει στην Ευρώπη. Συνεπώς, το βασικό όταν αντιμετωπίζουμε αυτή τη διάσταση είναι αν πηγαίνουμε για μια μεγάλη σύγκρουση με την υπαρκτή Ευρώπη ή νομίζουμε ότι αυτή η υπαρκτή Ευρώπη παίρνει ένα βαθμό διόρθωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας, γιατί είναι βασική ιδέα, να το πω έτσι, με ποια πολιτική θα πορευτούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Υποστηρίζω ότι θα πάμε σε μια σύγκρουση με τη σημερινή ευρωκρατία. Και αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για το τι τακτική θα ακολουθήσουμε, τι μεθοδεύσεις και ποιες πολιτικές. Δεν υπάρχει μια υποχρεωτική τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε σόν και καλά, για παράδειγμα, εξόδου από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε υπάρχει μια υποχρεωτική τακτική για τους πολιτικούς όρους, χωρίς πολιτικά μπλοκ, χωρίς συμμαχίες, χωρίς εναλλακτικές. Δεν προχωράει έτσι η ζωή. Πρέπει να εφευρεθούν και να ανακαλυφθούν όλες αυτές οι πολιτικές. Επομένως, αυτή η αντιπαλότητα στην Ευρώπη που υπάρχει σήμερα δεν μπορεί να είναι και ένας αχταρμάς, όπου όλοι μαζί, καλοί ή κακοί, να χωρέσουμε μέσα στη σημερινή Ευρώπη με τα καλά της και τα κακά της και να διεκδικήσουμε απλά δικαιώματα μέσα σε αυτή την Ευρώπη. Το όχι στον αδιέξοδο ευρωσκεπτικισμό δεν σημαίνει αποδοχή ενός αριστερού ευρωπαϊσμού ανεφόρων.
Η άλλη Ευρώπη δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊσμός. Η άλλη Ευρώπη, σαν σύνθημα και σαν απέτηση, θέτει με τον τρόπο της την ανάγκη διεθνικής διάστασης του αγώνα στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό χώρο της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή διάσταση δεν είναι μια υπόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει σήμερα. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, ναι, αλλά πρώτα είναι οι λαοί. Και επομένως ένα σύνθημα μιας άλλης Ευρώπης σε μια άλλη Ελλάδα σε μια άλλη Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στην υπερεθνική κρατικότητα υπογερμανική ισχύ που οδηγεί σε άδειασμα της εθνικής πολιτικής και κυριαρχίας και σε ένα πρωτόγνωρο άδειασμα και ματέωση της δημοκρατίας σε κάθε χώρα. Το πρόβλημα για μια άλλη Ευρώπη και για μια άλλη Ελλάδα σε μια άλλη Ευρώπη είναι κυρίως πολιτικό και δευτεροβόντως οικονομικό. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις όροι για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτόν τον πολιτικό αγώνα. Θα τους πω επιγραμματικά, γιατί ο χρόνος μου θα τελειώσει γρήγορα, μετά στη συζήτηση μπορεί να αναφερθώ πιο αναλυτικά. Πρώτος όρος είναι η απελευθέρωση της Ευρώπης από τον νεοφιλελεύθερο γερμανοκεντρικό ζυγό. Αυτό σημαίνει έναν αγώνα και έναν πόλεμο ενάντια στο μερκελισμό και ενάντια στην πότα τη γερμανική πάνω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι αγώνας και πάλι ενάντια στη συγκεκριμένη γερμανοποιούμενη και γερμανοκρατούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικής μορφής κρατικότητας που παίρνει ολοένα και πιο αντιδραστικά τη λαϊκά αντεργατικά χαρακτηριστικά, που κάθε στις πόρος εκλεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που οδηγεί μέσα από συγκρούσεις, αντιθέσεις, διαπραγματεύσεις, διαρκεί μικρά και μεγάλα πραξικοπήματα στην υπαγωγή όλου του μορφώματος, στις απαιτήσεις της Γερμανίας και των συμμάχων της, που άλλοι αποκαλούν γερμανικό οικονομικό εθνικισμό, άλλη γερμανικό υπεριαλισμό, άλλη συμμαχία των αρχουσών τάξεων των χωρών με 3α αξιολόγηση, άλλη απλά σαν βορρά. Και υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί πως η μερκελική Ευρώπη, η γερμανοποίηση της Ευρώπης, η υποδαγή χωρών, λαών, περιοχών στα γερμανικά συμφέροντα, η συγκέντρωση εξουσιών και κυριαρχία σε μια γερμανοκρατούμενη δομή αποτελεί το πρώτο και κύριο βασικό εμπόδιο μιας διαφορετικής πορείας της Ευρώπης. Πάω πολύ πιο γρήγορα στο δεύτερο όρο. Είναι να κατανοήσουμε τη σημαντική διάσταση που έχει η αντίθεση Βορράς-Νότου στην ευρωπαϊκή περιπέτεια. Ο δεύτερος πολιτικός όρος είναι η κατανόηση της αντίθεσης και της πάλης, αλλά και η ανάγκη υποστήριξης από όλη την ευρωπαϊκή αριστερά του αγώνα του ευρωπαϊκού Νότου ενάντια στις επιβολές που γίνονται και απαλλαγή του Νότου από τρόικες, μνημόνια, προγράμματα λιτότητας και όρους που επιβάλλονται σε αυτές τις χώρες. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια που όχι σύγκληση δεν φέρνει, αλλά μεγαλώνει το χάσμα, επιβεβαιώνει την ανισομετρία σαν βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και μεγάλωσε το χάσμα ανάμεσα σε χώρες και περιοχές και από πολιτική άποψη ο έλεγχος του Νότου αποτελεί μεγαλύτερο πονοκέφαλο από τις αντιδράσεις που προκαλεί, για παράδειγμα, στο εσωτερικό χάσμα σε κάθε κοινωνία και χώρα ξεχωριστά. Ο Νότος της Ευρώπης δεν είναι όρος γεωγραφικός. Μετατρέπεται σε μια αποικία χρέους και εφαρμόζεται μέσα στην όξυση της κρίσης αυτό που ο Χάρβεϊ περιγράφει ως συσσόρευση μέσω της αφαίρεσης πόρων από άλλους. Ένας εξαγωγικός πλεονασματικός βοράς που προσπαθεί να επιβιώσει επιβάλλοντας μια ληστρική τοκογλυφική πολιτική και έναν αναγκαίο ακραίο συγκεντρωτισμό και αφαίρεση κυριαρχίας και δημοκρατίας παντού. Ο Νότος είναι λοιπόν πεδίο βολής, πειραματισμού, άσκησης και εφαρμογής αυτών των πολιτικών. Υποβαθμίζεται, συκοφαντείται, στραγγαλίζεται. Ο Νότος έχει και αυτό στις διαβαθμίσεις του. Υπάρχει ο Νότος του Νότου, η Ελλάδα και η Κύπρος, υπάρχουν και τα σκουπίδια του Νότου, παραδείγματος χάρη Βουλγαρία, υπάρχει και ο Βορράς επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση κάθε χώρας μέσα από τη διαβάθμιση. Άλλη μεταχείριση Πορτογαλίας-Ισπανίας, άλλη για Ιταλία, άλλη για Ελλάδα-Κύπρο κλπ. Πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά, μια συμμαχία του Νότου ή ορισμένων έστω δυνάμεων του Νότου θα μπορούσαν να φέρουν σε πέρας μια μάχη, ακόμα και μια άλλη διαπραγμάτευση με το σκληρό Βορρά. Ο Νότος, όπως και η Ευρώπη, ως διάσταση δεν είναι απλά οι χώρες ή οι κυβερνήσεις τους. Είναι και οι λαοί, είναι και τα κινήματα, είναι και η αριστερά, είναι και οι θεσμοί, είναι και η κουλτούρα, είναι και οι συμμαχίες που μπορούν να συναυθούν, είναι και η ιστορία, είναι φυσικά και η προβολή μιας άλλης εναλλακτικής. Εδώ θέλω να αναφερθώ στο παράδειγμα που έχουν βάλει δύο Ιταλοί και ένα Ισπανός οικονομολόγοι, που έχουν βγάλει ένα βιβλίο για την πορεία των ΠΙΚΣ, των γουρουνιών. Βάζουν την ιδέα μιας περιφερειακής οικονομικής ένωσης στο νότο της Ευρώπης,
βάζουν και τη δημιουργία ενός νέου νομίσματος σε αυτή την οικονομική περιφέρεια. Είναι επηρεασμένοι αρκετά από τις εμπειρίες της Άλμπα στη Λατινική Αμερική και φτάνουν σε ένα συμπέρασμα τελικό που λένε ότι μας θεωρούν γουρούνια, μπορούμε να ζήσουμε σαν γουρούνια, αλλά δεν θα επιτρέψουν να μας κάνουν σαλάμια. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ του σαλαμιού και του γουρούνιου. Επομένως, η Ελλάδα και το στάτους απικίας χρέους που έχει σε περιοχή μεγάλων ανταγωνισμών και άλλων δυνάμεων και τόξων είναι μια πιο ειδική περίπτωση και πιο δύσκολα να αντιμετωπιστεί και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ο Σαμαράς είπε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε 7 χρόνια στην ανάπτυξη. Ξανά. Να δούμε τι θα είναι η Ελλάδα σε λίγο καιρό. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα και οδηγείται σε μια καταστροφή η χώρα κτλ. Τρίτη θέση μου είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο 1848. Το 1848 μια σειρά από αστικές επαναστάσεις σάρωσαν όλη την Ευρώπη και ήταν αναγκαίος όρος για να μπορέσει να σαρωθεί όλη η φεουδαλική, να το πω, οργάνωση της κοινωνίας και όλα τα εμπόδια που υπήρχαν για την ανάπτυξη μιας ανερχόμενης τάξης εκείνο το διάστημα. Κράτησε λίγο να το κρατήσουμε αυτό, αλλά η σημασία ήταν τόσο μεγάλη που ο ίδιος ο Χόμπσμπαν το χαρακτηρίζει σαν πραγματική άνοιξη των λαών και σαν ένα αναγκαίο βήμα και σαν μια πρώτη διεθνή επανάσταση εκείνη την περίοδο που εξαπλώθηκε με εκπληκτική ταχύτητα μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα για να νικηθούν αυτές οι δυνάμεις δεν μπορούμε να βάλουμε στόχους όπως να είναι απλά μια επαναθεμελίωση αυτών των θεσμών και αυτών των οργάνων ή ένας εκδημοκρατισμού τους. Χρειάζεται μια σάρωση δημοκρατική μέσα από την ενεργοποίηση κινημάτων, εξεγέρσεων, λαϊκών δυνάμεων και χωρών μέσα σε αυτό για να μπορέσει να έρθει μια διαφορετική κατάσταση. Θα μπορούσα να αναφερθώ εκτενώς πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι μια θέση η οποία μπορεί να παραξενεύει λίγο, αλλά μέσα στα πλαίσια αυτού του νέου 1848 μια μεγάλη δημοκρατική, λαϊκή, εργατική συνιστόσα πρέπει να θέσει τη σφραγίδα της σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή και κινητοποίηση που πρέπει να γίνει στον χώρο της Ευρώπης. Και έτσι αυτή η σύγχρονη χρηματοδεσποτεία που υπάρχει, η γερμανική μπότα, το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σαν θηλιές που επιβάλλουν μια εσωτερική υποτίμηση τεράστιων διαστάσεων και μια συσσόρευση μέσω αφαίρεσης πόρων, κυριαρχίας δυνατοτήτων και στραγγουλισμού άλλων, να φύγει από τη μέση. Δεν είμαστε στις παραμονές μιας σοσιαλιστικής επανάστασης στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να ανατρέψουμε τις νέες βαστήρες που έχουν εγκαθιδρυθεί οικονομικά, πολιτικά. Να ανατρέψουμε την άβυσο που επιβάλλουν μέσα σε κάθε χώρα και ανάμεσα στις χώρες. Είναι ένα πολιτικό καθήκον η απελευθέρωση της Ευρώπης από τον ελευθερισμό και τη χρηματοδεσποτεία, από τη δικτατορία των τραπεζών, τον μερκελισμό. Αυτά ναι, είναι πανευρωπαϊκά θέματα. Ευρωπαϊκής διάστασης. Δεν λύνονται μόνο με το τι θα γίνει μέσα σε κάθε μία χώρα. Ούτε μπορούν να απαντηθούν με έναν υποτιθέμενο κενσιανισμό σε μία μόνο χώρα. Και από αυτή την άποψη θέλω να τελειώσω. Ευχόμενος να ζήσουμε αυτή τη σύγχρονη δημοκρατική επανάσταση ενάντια στη χρηματοδεσποτεία και τη σύγχρονη υπογερμανική ηγεμονία, νεοφιλελεύθερη τραπεζική, κερδοσκοπική, κλεπτοκρατική, ολιγαρχική τυραννία, να σας περιγράψω μια εικόνα που ίσως κάτι σας πει. Και τι δεν θα δίναν οι επαναστάτες όλης της Ευρώπης να απολαύσουν το θέαμα. Όμως ο αμαξάς της δίτροχης άμαξας που γλιστρούσε στα σκοτεινά σοκάκια της Βιέννης εκείνη τη νύχτα 13 Μαρτίου 1848 ακριβώς αυτό προσπαθούσε να αποφύγει, τη δημοσιότητα. Κατάφερε να βγει χωρίς προβλήματα από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και να φτάσει απαρατήρητος στο προκαθορισμένο σημείο. Πέζεψε και μπήκε στην καμπίνα του αμαξιού. Ένα τεράστιο πανέρι βρισκόταν εκεί. Άνοιξε το σκέπασμα με προσοχή και είπε με σεβασμό: «Εντάξει, εξοχότατε, τώρα είσαστε ασφαλείς». Μέσα από το πανέρι, αδύναμος, φοβισμένος και γερασμένος, ξεπρόβαλε ο άνθρωπος που έτρεμε όλη η Ευρώπη. Ο πρίγκιπας Κλίμης Μέτερνιχ. Τα 75 του χρόνια δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν να κρύψει το πανικό του. Μόνο όταν έφτασε στην Αγγλία αισθάνθηκε πραγματικά ασφαλής. Τα ελικόπτερα πρέπει να είναι διαθέσιμα. Σας ευχαριστώ.